Έχω κοντά μου τον προμονητή του Θριάμβου Χαϊδαρίου, τον Νίκο Παπαρούνη. Κότσε, παρότι προηγηθήκατε νωρίς σήμερα, τελικά στο τέλος του αγώνα ισοβαριστήκατε και αφήσατε έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στην Κεσαριανή με αντίπαλο το Μικρασιατικό. Παρ' όλα αυτά, διατηρήστε στην κορυφή και στο συν 3 πλέον από το Χαραβιακό. Τι έφταξε λοιπόν, κότς, και δεν πήρατε την νίκη? Θεωρώ σε μια αδράνεια της άμυνας στα τελευταία λεπτά, στο 87, με ένα ουσιαστικό γέμισμα, ανορθόδοξο ποδόσφαιρο, να είναι η πιο ορθολογική ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι σήμερα, με τρομερό passing game. Πραγματικά μας έβαλε πρόβλημα, αλλά είχαμε προηγηθεί, όπως είπες, από νωρίς, το 0-1 και προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Θεωρώ σε αυτή την ανίποπτη κακή στιγμή, αν θες, για την άμυνά μας, αμυντική λειτουργία. Έγινε τον γκολ, έγινε το 1-1. Αμέσως μετά όμως εμείς είχαμε και δοκάρι στην επόμενη φάση, που πάλι θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αλλά δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Μας προβλημάτισε ο αγωνιστικός χώρος. Θεωρώ το χόρτο έπαιζε καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τον αγωνιστικό ρυθμό που έχουμε σαν ομάδα. Ήδη οι παίχτες βαρόμετρα για την ομάδα δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ κλείσαμε χώρους, δεν μας έκανε ουσιαστική φάση. Αν εξαιρέσω, για να είμαι δίκαιος, τη φάση του 94, που θα μπορούσε να γίνει και ολική ανατροπή, που διώξαμε πάνω στη γραμμή. Να δώσω τη μεριά μου συγχαρητήρια στον αντίπαλο που αγωνίστηκε όπως αγωνίστηκε για την ομάδα του και καλά έκανε. Αυτό άλλωστε δίνει μεγαλύτερη αξία στην ομάδα μας, γιατί θέλουμε να τα κερδίζουμε και ό,τι αξίζουμε να το παίρνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Για εμάς, παρόλο που είναι 8 αγωνιστικές, θέλουμε να τελειώσουμε στις επόμενες 7 το πρωτάθλημα. Και θα το κάνουμε. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου. Δεν σημαίνει τίποτα με μια κακή στιγμή μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχουμε πάλι το προβάδισμα, όπως είπες πριν, στους 3 βαθμούς. Και θέλουμε να το διατηρήσουμε και να το αυξήσουμε. Κότσε, πιστεύεις ότι υπήρξε ένας εφησυχασμός των παικτών από το γρήγορο γκολ? Γιατί είδαμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, την ομάδα να μην βγάζει φάσεις. Ο εφησυχασμός δεν έχει να κάνει με το γρήγορο γκολ. Ίσα-ίσα, παρόλο που κάναμε γρήγορο γκολ, αν δείτε τις φάσεις, μέχρι το 27-28 λεπτό είχαμε τρεις κλασικές απέναντι στην εστία: η κεφαλιά του Μπερτσιά, το γύρισμα του Ρούπι, το σουτ του Ρούπι, το κακό, αν θες, τελείωμα του Αποστολόπουλου και τη φάση που νομίζω θα ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θέλω να τη δούμε σίγουρα, αφού το έχετε τραβήξει και στο βίντεο. Τη φάση του 25, το γκολ του Κακλαμάνο, που δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά από ό,τι μου είπαν φίλοι αυτή τη ομάδα που έτυχε να κάθονται στην ευθεία, έχει ξεκινήσει και ο ίδιος ο παίκτης έξω. Το offside είναι αν προηγηθεί το σουτ, όχι μετά. Μετά πήρε rebound, επαναφορά. Εκεί θεωρώ ήταν καθοριστικό το σημάδι. Δεν υπήρξε εφησυχασμός. Απλά αυτό που είπα πριν, έγινε ένα παιχνίδι κέντρου καθαρά. Ο αντίπαλος δεν έκανε ουσιαστική φάση. Δεν ξέρω αν είδατε κάτι άλλο εσείς. Εγώ θεωρώ είχαμε το σκορ. Θα μπορούσαμε να το αυξήσουμε σε 2-3 στημένα που ήμασταν εκεί πιο δυνατοί και το δείξαμε. Όπως έγινε και η φάση του δοκάρι μετά τον γκολ αμέσως, πάλι αποστημένο. Να κάνουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Η χαρά και η λύπη, έχω ξαναπεί, κρατάει μόνο 24 ώρες. Θα προβληματιστούμε, θα κοιτάξουμε τι έφτεξε και τι μπορούμε ακόμα να διορθώσουμε καλύτερα και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία? Δεν θέλω να αναφερθώ για τη διαιτησία, όπως δεν το έχω κάνει μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και οι κακές στιγμές στο ποδόσφαιρο, είναι όλα. Μέχρι εκεί.